Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και από μένα, μέσα από την ψυχή μου. Ελπίζω να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Εγώ είμαι αισιόδοξη, γιατί σήμερα που παρέλαβα αμόλυβδη είχε μία μικρή πτώση που δεν την είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, και η προηγούμενη εβδομάδα ήταν αρκετά ακριβή και δεν είχαμε δουλειά. Ακόμα και ομολογίες επαγγελματιών ταξί λένε ότι κινήθηκαν λιγότερο. Δηλαδή η αύξηση στα καύσιμα φαίνει μειωμένη δουλειά σε όλους μας. Δεν είναι κάτι καλό, δεν το θέλει κανένας μας. Άρα αυτό σήμερα έπεσε γύρω στα 2,3 και είναι με το ΦΠΑ. Είναι κάτι, είναι λίγο, αλλά είναι κάτι. Είναι κάτι. Μήπως μας φέρει ένα φως, λέω. Δεν ξέρω. Ακόμα και η είδηση ότι γίνονται έλεγχοι στα δηληστήρια από την κυβέρνηση, που είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης, είναι καλό. Όπου ελέγχονται, λέει, και οι εταιρείες των πετρελοειδών. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως, το ραντεβού που έγινε στα δηληστήρια, έγινε κατόπιν συνάντηση, έγινε ο έλεγχος κατόπιν ραντεβού, ή έγινε έτσι, αυθόρμητα, παρορμητικά, όπως γίνεται και σε εμάς? Αυτό δεν ξέρω. Και θέλω να μάθω και τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Επιτρέψτε μου λιγάκι να διαβάσω κάτι, κυρία Ζάγκα, ως στατιστικά στοιχεία τα οποία έχω έτσι πρόχειρα μαζί μου. Το Μάρτιο του 2022 διαβάζω ότι το βαρέλι είχε 129 ευρώ και στην Αντλία η βενζίνη, η αμόλυβδη, είχε 1,99. Μάρτιο του 2022 διαβάζω. Ναι. Το Μάιο του 2022 το βαρέλι είχε 108 ευρώ και στην Αντλία η βενζίνη είχε 2,41. Μαζί σας κι εγώ. Ακούστε τώρα, ακούστε τώρα λίγο κάτι ακόμη. Τον Ιούλιο του 2014 το βαρέλι είχε 107 ευρώ και στην Αντλία η βενζίνη είχε 1,69 ευρώ. Δηλαδή, το βαρέλι όσο ήταν τον Ιούλιο του 2014, το βλέπουμε να είναι και το Μάιο του 2022. Τον Ιούλιο του 2014 η βενζίνη έχει 1,69 και το Μάιο του 2022 έχει 2,41. Πώς το εξηγείτε αυτό? Δεν εξηγείται. Δηλαδή, πώς έχει γίνει, με τι αλχημία έχει γίνει. Μάλιστα, παραδοθήκαμε δηλαδή. Αν δεν εξηγείται, σημαίνει ότι παραδοθήκαμε. Δεν ξέρω αν παραδοθήκαμε. Δεν παραδίδομεθα ποτέ. Ποτέ. Αγωνιζόμεθα. Και γι' αυτό και βγαίνουμε οι εκπρόσωποι του τύπου και οι άνθρωποι της αγοράς και μιλάμε και διεκδικούμε το αυτονόητο. Δηλαδή, τι αυτονοούμε, τι θέλουμε, φτηνά καύσιμα. Σωστά όμως σε ποιότητα και σε νούμερο και σε ποιότητα. Αυτό που διάβασα τώρα σε εσάς και το αποδέχεστε, το έχετε πει στους κυβερνώντες, το έχετε πει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, το έχετε πει στα δηληστήρια, τα έχετε πει σε αυτούς που... Γι' αυτό ζητάω ότι ενώ εμείς βγαίνουμε εκπρόσωποι από τον κλάδο και μιλάμε και λέμε οτιδήποτε, ενημερώνουμε τον κόσμο, να βγει και ο πρόεδρος από τα δηληστήρια. Συγγνώμη, τα δηληστήρια ανακοίνωσαν υπερκέρδη από τη διήλυση του προϊόντος. Εμείς τα μαγαζιά πάμε από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Και φαίνονται οι πωλήσεις μας. Άρα δεν μας φταίει ούτε ο πόλεμος, ούτε ο κακός μας ο καιρός. Εδώ υπάρχει business τώρα, υπάρχει χοντρό παιχνίδι. Έτσι, κυρία Πρόεδρε. Business. Αυτό είναι καθαρή business. Είναι καθαρή. Μάλιστα. Μα τώρα θα πούμε, είναι ισοτιμία ευρώ-δολάριο. Μα θα πούμε, έχει ευθύνη, έχει ή μάλλον φταίει. Σε ευρώ τα μετράμε. Το βαρέλι σε ευρώ το μετράμε. Λένε όμως ισοτιμία, προσέξτε τι λένε, ισοτιμία ευθύνεται ευρώ-δολάριο. Η ισοτιμία είναι σωματωμένη στην τιμή του βαρέλιου. Μετατρέπεται από δολάρια σε ευρώ και εγώ βγάζει προσέξτε την τιμή που σας διάβασα. 108 ευρώ το βαρέλι, η βενζίνη έχει 2,41. Και με 107 το βαρέλι, η βενζίνη είχε τον Ιούλιο 1,69. Έχετε δίκιο. Και αυτή τη στιγμή η Ευρώπη πρέπει να κάνει πίσω και να επιτρέψει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο. Ο ειδικός φόρος είναι οριζόντιο, αλλά είναι άδικο να υπάρχει τόσο μεγάλο ποσό πάνω στη βενζίνη. Και το άδικο του αδίκου είναι φόρο στο φόρο. Δηλαδή, ειδικός φόρος και πάνω έχουμε και το ΦΠΑ από 19-24. Και ο φόρος παίρνει τα 3/4 της τιμής. Πώς θέλετε να αναπνεύσει η βενζίνη? Πώς θέλετε να πουλήσουμε? Με τίποτα. Με τίποτα. Και όλοι αυτοί που είναι παράνομοι πουλάνε και κερδίζουν χωρίς να πληρώνουν το φόρο. Φανταστείτε τι χρήματα κερδίζουν. Φανταστείτε το αυτό. Ναι. Και δηλαδή μην μας πούνε ότι φταίει και το εμπάργκο με τη Ρωσία, διότι μια χαρά κουβαλάνε οι εφοπλιστές από εκεί, όπως θα δείξουμε στο ρεπορτάζ. Έτσι δεν είναι, Γιώργο Χονδρόπουλε? Μια χαρά φέρουν από εκεί πετρέλαιο. Λοιπόν, δίνω το λόγο στους συναδέλφους να θέσουν από ένα ερώτημα από τους τρεις σταθμούς.
Λοιπόν, ξεκινάω με τη Δήμητρα τη Μακρή, από το Δίον, τη Θεσσαλονίκη. Δήμητρα. Αυτή η πιο στοχευμένη έλεγχη που λέει ο Υπουργός ότι θα κάνουν, ότι θα γίνουν, πού μπορούν να στοχεύσουν, έχετε καθόλου εσείς κάποια ιδέα? Από ό,τι ακούω, ψάχνουν αυτούς που εστοχεδούν προς τα πάνω. Προσέξτε όμως το προς τα επάνω, πώς μπορεί και να ερμηνευτεί, αν θέλετε να σας πω. Έχουμε ένα πλαφόν στο ποσοστό κέρδους. Ό,τι κερδίζαμε τέλη Αυγούστου δεν πρέπει να ξεφεύγει στο εδώ και τώρα. Εμείς, επειδή δεν υπάρχει δουλειά, όχι τώρα, από πριν, και έχουν αυξηθεί οι τιμές, εμείς κατεβήκαμε προς τα κάτω τα περισσότερα μαγαζιά για να μπορέσουμε να πουλάμε. Υπάρχει περίπτωση πολλά μαγαζιά να έχουν φτάσει στο τέρμα. Δηλαδή, όσο κερδίζανε τότε, θα κερδίσουν και τώρα. Οπότε να μην είναι παράνομοι κι αυτοί. Μπορεί να είναι μερικοί, αλλά δεν όλοι παράνομοι. Εγώ πιστεύω το ψητό δεν είναι εκεί πάνω. Το ψητό είναι προς τα κάτω. Να μπει μέσα στο παρατηρητήριο τιμών η κυβέρνηση, να δει πόσο πουλάει το δηληστήριο, τα βλέπει, αυτά φαίνονται. Πόσο πουλάνε οι κύριοι, πουλάνε πιο χαμηλά από το δηληστήριο. Πώς βγαίνουν αυτοί με μαγικά, πώς βγάζουν τα λειτουργικά τους έξοδα, δεν γίνεται, άρα κάτι παίζει. Και να τους κάνει ελέγχους. Και αν τους πιάσει την πρώτη φορά καθαρούς, να τους πάσει τα νεύρα, να πάει μία, δύο και τρεις φορές. Να το πάρουν οι ρυθυμάγκες ότι δεν ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Εγώ αυτό λέω, πολύ απλά. Βαγγέλης Χριστόδουλος. Το αναφέρατε λίγο πολύ, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Για ποιο λόγο, απλά, για ποιο λόγο η Ελλάδα έχει τόσο ακριβή βενζίνη σε σύγκριση με άλλες χώρες με τις οποίες αντιμετωπίζουμε κοινά προβλήματα? Κοινό το ενεργειακό θέμα, κοινός ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, κοινή η ακρίβεια. Γιατί έχουμε πιο ακριβή βενζίνη από εκείνους? Ακούστε, δεν είναι καινούριο φρούτο ότι είμαστε ακριβοί. Καιρό φώναζα πριν γίνει ο πόλεμος, πριν ξεσπάσει το ενεργειακό, ότι είμαστε η τρίτη ή η τέταρτη στη σειρά πιο ακριβή στην αμόλυβη στην Ευρώπη με το φόρο, ενώ αν κατέβει ο φόρος, φύγει, θα πάμε στην εντέκατη. Τα χρόνια του μνημονίου, από το 2010 και προς εμάς, κάθε κυβέρνηση που ερχότανε, Γιώργος Παπανδρέου, Σαμαράς και μετά ο Τσίπρας, βάζανε, προσθέτανε στον ειδικό φόρο. Και αυτό έγινε ένα μεγάλο τσουβάλι. Και ο κύριος Τσίπρας πια, ενώ είχε ξεκινήσει από το 19, έβαλε και το χεράκι του και το 23 το 24. Αυτό ήτανε. Και ήρθε τώρα και τρελάθηκε η κατάσταση. Ήμασταν ήδη ακριβοί. Και με όλο αυτό το τρελοκομείο αποτρελαθήκαμε. Έτσι όπως πάει το πράγμα, επειδή δείχναμε πλάνα, αυτές οι εικόνες θα είναι συλλεκτικές να γεμίζει ο κόσμος στο ρεζερβουάρ. Α, βέβαια, μην το συζητάτε. Άμα πει ο άλλος γέμισε το, τον κοιτάς. Τον κοιτάς. Έτσι ακριβώς. Δεν κοροϊδεύει. Ναι, Γιώργος Χονδρόπουλος και κλείνω. Γιώργο. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω με αφορμή το ρεπορτάζ που θα παρουσιάσω. Έχουμε πληροφορίες από γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχουν Έλληνες εφοπλιστές που σπάνε το εμπάργκο και φέρνουν ρωσικό πετρέλαιο. Δεδομένου αυτού και δεδομένου ότι εσείς δεν επηρεάζετε τις τιμές προς όφελος των καταναλωτών, διατηρώντας φυσικά το κέρδος σας. Είναι δυνατόν οι τιμές να μην πέφτουν με όλα αυτά, εφόσον σπάνε το εμπάργκο? Ναι, αυτό, γι' αυτό σας λέω θέλω τα δηληστήρια. Θέλω να δω τι γίνεται με τα δηληστήρια. Γιατί αν δεν πιάσουν, αν δεν αναλύσουν την πηγή διακίνησης, γιατί εμείς αγοράζουμε τα δηληστήρια. Όταν εμένα το τιμολόγιο μου ήρθε ίδιο, εγώ είμαι τρελή να το ανεβάσω. Εγώ χάρηκα που έπρεπε δύο λεπτά. Άρα έλεγχο στα δηληστήρια χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Την πηγή διακίνησης. Και να το πω κι άλλη μια φορά, εμείς βάλαμε σαν χαϊβάνια, όπως το λέω και μην κόψετε καθόλου, σαν χαϊβάνια βάλαμε τα συστήματα ισρών και κρόων για πάταξη του λαθρεμπορίου και δεν το έχει βάλει ακόμα τα δηληστήρια. Δεν το έχει ολοκληρώσει. Καταλάβατε τι λέει η πρόεδρος τώρα? Η πηγή διακίνησης δεν έχει σφραγιστεί. Όχι. Δεν έχει σφραγιστεί. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό και το μικρό που δεν έχει καλείται να πληρώσει. Α, μπράβο. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.